Αγαπητοί τηλεθεατές του Hellenic TV, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή ομογένεια εδώ Λονδίνο θα σας κρατήσει παρέα και απόψε για την επόμενη ώρα. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στη γιορτή της παροικίας, τη μεγάλη γιορτή του κρασιού. Φέτος, το Cypron Wine Festival συμμετείχαν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα αρκετά παροικιακά σχολεία, πολλές σχολές χορού, αλλά και ο πολιτιστικός όμιλος Πελεντρίου που ταξίδεψε από την Κύπρο. Στη φετινή γιορτή του κρασιού συμμετείχαν για μία ακόμα φορά η γνωστή τραγουδίστρια Γλυκερία και ως guest star ο Σαρμπέλ, οι οποίοι ξεσήκωσαν το κοινό με τα αγαπημένα τραγούδια τους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, στις 25 και 26 Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Αλεξάνδρα Πάλας η καθιερωμένη γιορτή του κρασιού που εδώ και 28 χρόνια διοργανώνει η εφημερίδα Παροικιακή. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε την έναρξη της γιορτής του κρασιού που έγινε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. Επίσης θα παρακολουθήσουμε τις ομιλίες που ακολούθησαν αλλά και τις αποκλειστικές συνεντεύξεις που μας έδωσαν ο πρόεδρος της Κύπρου, Δημήτρης Χριστόφιας, η Γλυκερία και ο Σαρμπέλ. Στην κάμερα του Hellenic TV μίλησαν πολλοί παράγοντες της παροικίας μας καθώς και εκθέτες, των οποίων τα περίπτερα βρίσκονταν σε όλο το χώρο του Αλεξάνδρα Πάλας. Επιπλέον θα δείτε και θα απολαύσετε πολλά από τα αποσπάσματα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως για τυχόν ερωτήσεις ή εισηγήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την παραγωγή του προγράμματός μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή ηλεκτρονικά στο info@hellenictv.net. Με την άφιξη του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια και κατά την είσοδό του στα Αλεξάνδρα Πάλας, η κάμερα του Hellenic TV ήταν εκεί για να τον υποδεχτεί. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησε στο δημοσιογράφο μας Γιάννη Ιωάννου για τη στενή σχέση που έχει με την παροικία και τη γιορτή του κρασιού γενικότερα. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Γιάννη, είμαι. Το Hellenic TV. Μεγάλη χαρά που βρίσκεστε σήμερα εδώ στη μεγάλη γιορτή του κρασιού. Πώς αισθάνεστε? Χαρά και δική μου. Βρίσκομαι μεταξύ φίλων, γνωστών, συντρόφων, συναγωνιστών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ασφαλώς μεταξύ των παρήκων με τους οποίους έχω στενό δεσμό, στενή επαφή χρόνια πολλά. Αγωνιζόμαστε από κοινού για τον τόπο μας, εσείς από εδώ και εμείς από εκεί, εδώ και σε παγκόσμια κλίμακα. Εύχομαι η γιορτή του κρασιού να συστευτεί με επιτυχία, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Φέτος έχει μεριμνήσει και η φύση για τη γιορτή του κρασιού. Είναι ωραία μέρα, καλή διασκέδαση στον κόσμο. Και από όσο γνωρίζουμε, έχετε έρθει στη Λονδίνο σαν πρόεδρος της Βουλής. Τώρα είστε ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που έρχεται να κάνετε αγκαίνια αυτής της μεγάλης γιορτής. Ήρθαμε όλες τις ιδιότητες και τώρα ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, το θεωρώ καθήκον μου να είμαι μαζί με τον κόσμο. Και ο κόσμος αυτός είναι ωραίος, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι συμπλάσσονται και μαζί ξεχνούν την καθημερινότητα εδώ πέρα και βεβαίως θυμούνται και τους παλιούς καλούς καιρούς για τους οποίους αγωνιζόμαστε να επιστρέψουν. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει για εσάς τη γιορτή του κρασιού? Η επαφή με τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Χριστόφιας, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με πολύ κόσμο από την παροικία του Λονδίνου, επισκέφτηκε τα περίπτερα και μίλησε με τους εκθέτες τους. Επίσης, συζήτησε με πολλούς επισκέπτες, όπου άκουσε τα σχόλια και τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν και έβγαλε πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες με αρκετούς συμπατριώτες του. Σε 400 γέτος, γιατί είναι 80 χρονών που ξεκινήσαμε. Έχει 80 χρόνια. 80 χρόνια. 85 μαζί. 85. Έχει ερώτημα. Καλημέρα που σε κάθε. Μην το ξαναπείτε.
Με την άφιξη του Προέδρου στο χώρο των επισήμων άρχισαν οι ομιλίες. Όπως κάθε φορά συντονιστής της μεγάλης γιορτής ήταν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Παρικιακή, Γιώργος Μιχαηλίδης. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζετε στη γιορτή του κρασιού, μια γιορτή που οργανώνει η Παρικιακή. Για την εφημερίδα μας, αλλά γενικά για ολόκληρη την Παρικία, είναι μεγάλη τιμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται μαζί μας σε αυτή την γιορτή των αποδήμων. Συνεπής και πιστός πάντα στις υποσχέσεις του ο Πρόεδρος, όχι μόνο διακηρύττει, αλλά υλοποιεί την υπόσχεση που έδωσε στην Παρικία, ότι πάντα θα βρίσκεται κοντά στα οράματα και κοντά στις χαρές μας και στα επιτέγματά μας. Και η γιορτή του κρασιού για μας και για την Παρικία ολόκληρη είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που είσαστε δίπλα μας και υποσχόμεθα τόσο σε εσάς, όσο και σε ολόκληρη την Παρικία, ότι κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ με γνώμονα πάντα την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μετά το καλωσόρισμα του κύριου Μιχαηλίδη, στο βήμα ανέβηκε ο διευθυντής της εφημερίδας Παρικιακή, Πάμπος Χαραλάπους, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Χαραλάπου στα ελληνικά. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Δημήτρη Χριστόφια. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Θυγατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριε Γρηγόριε. Εξοχότατε Ύπατε Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Αλέξανδρε Ζήνων. Αξιότιμε Κεντρική Οργανωτική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Χρήστο Αλέκου. Αξιότιμε Πρόεδρε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, φίλε Πίτε Δρουσιώτη. Φίλε Δήμαρχε της Λαπίθου, Άθε Ελευθερίου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι συμπατριώτες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρικιακής, για μια ακόμα χρονιά, έχω την τιμή και τη μεγάλη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στη μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση της Παρικίας, της Γιορτής του Κρασιού ή αλλιώς Cyprus Wine Festival and Business Exhibition, που διοργανώνεται από την εφημερίδα μας για 28η χρονιά. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε στο Λονδίνο και σήμερα ανάμεσα μας τον αγαπητό Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, γνωστών φίλων της Παρικίας μας, που παρά τις πολλαπλές υποχρεώσεις και το βεβαρημένο πρόγραμμα σας, αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και της ψυχής μας, που εξακολουθείτε να κρατείτε την υπόσχεσή σας και δεν ξεχνάτε ούτε την αξιόλογη γιορτή μας, ούτε και την Κυπριακή Παρικία στη Βρετανία. Σας ευχαριστούμε. Και θα πω και μια λέξη στα κυπριακά: καλώς τον καλωσόρισεν σαν τον καλόν των χρόνων. Επίσης καλωσορίζουμε βέβαια τον Εμπορικό Σύμβουλο Γιώργο Αργύρη, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο όχι μόνο ανταποκρίνεται θετικά στην πρόσκλησή μας, αλλά και με τις συμβουλές και τη βοήθεια του ίδιου του έντιμου Υπουργού του, κ. Αντώνη Πασχαλίδη, καταφέραμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη γιορτή μας ακόμα σε πιο ψηλά επίπεδα. Καλωσορίζουμε επίσης θερμά τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, σύντροφον Χρήστον Αλέκου, κεντρικών οργανωτικών γραμματέων, μαζί με τις ευχαριστίες μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που αντιπροσωπεύεται κάθε χρόνο με έναν από τα ανώτατα του στελέχη. Σας ευχαριστούμε. Τον εκπρόσωπο της Δήμου της Πόλης της Γιορτής του Κρασιού, κύριο Κλέον Αλεξάνδρου, πολιτιστικών υπεύθυνων της Δεμεσάνικης Γιορτής του Κρασιού, με την οποία έχουμε διδημοποιηθεί το 2005. Είναι επίσης με μεγάλη χαρά μας που για πρώτη φορά έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο των αμπελοϊνικών προϊόντων, κύριον Εντουάρδο Χατζιχάννα, και τον ευχαριστούμε για την προσφορά. Εδώ θέλω να πω
και έναν ευχαριστώ στους εκπροσώπους των παραρτημάτων των Κυπριακών Κομμάτων της Κύπρου, του ΔΙΣΥ, των φίλων Ανδρέα Παπαευρυπίδη, του ΑΓΕΛ, των σύντροφων Χριστόδουλο Στυλιανού και του ΔΙΚΟ, των αντιπρόσωπων Κώσταν Πιπερίδη. Έχουμε μαζί μας επίσης τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήμων, κύριον Αντώνη του Μαζίν, και τη συνοδεία του, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους σημαντικών Υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους οποίους καλωσορίζουμε ιδιαίτερα. Η παρουσία τόσο του Διευθυντή της Υπηρεσίας αποδείχθηκε πολύ βοηθητική για όλους και όλες τις ηλικίες των συμπατριωτών μας που θέλουν να γνωρίσουν τις διάφορες υπηρεσίες της πατρίδας μας. Θα είναι εδώ και τις δύο μέρες για να παρέχουν πληροφορίες για όλους γενικά, προπάντων για τους πάρικους που επιθυμούν να επαναπατριστούν. Έχουμε μαζί μας τους Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, κύριο Μάκη Σημειού, και ευχαριστούμε τον ΡΙΚ διαχρονικά για την παρουσίαση της γιορτής του Κρασιού. Επίσης, έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο δημόσιων σχέσεων των Κυπριακών Αερογραμμών, Κυριάκον Κυριάκου, και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά για τη διαχρονική προσφορά τους. Μαζί μας έχουμε και τον πρόεδρο της Δημόσιας Υπηρεσίας, κύριον Παύλο Παπαπαύλου. Χαιρόμαστε που βλέπουμε κάθε χρόνο προέδρους και προσώπους των παραγειακών οργανώσεων στη Βρετανία και όλους εσάς γενικά, μαζί με τις θερμές μας ευχαριστίες που με την παρουσία σας τιμάτε την εκδήλωσή μας. Σημειώνουμε, φίλες και φίλοι, ότι η γιορτή του Κρασιού αποτελεί χώρο κοινωνικής επαφής για όλους τους συμπατριώτες μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αλλά και άλλες εθνικότητες που γνώρισαν ή θέλουν να γνωρίσουν τα καλά του πολιτισμού μας. Στα 28 χρόνια γιορτής του Κρασιού, οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας όχι μόνο δίνουν το παρόν τους, αλλά και ένας σεβαστός αριθμός είναι μέρος της μεγάλης ομάδας εθελοντών. Ειλικρινά τους ευχαριστούμε και ελπίζω να βρεθεί μια λύση σύντομα, όπου όλοι μαζί να ενωθούμε σε μια ελεύθερη Κύπρο. Έχουμε μαζί μας επίσης συμπατριώτες από όλη τη Βρετανία που καταφθάνουν στη γιορτή και τις δύο μέρες από το μακρινό Κάρτιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Λέστερ και από αλλού, αφού κάλλιστα γνωρίζουν ότι εδώ θα συναντηθούν με πολλούς συγχωριανούς τους. Η παρουσία όλων σας αποτελεί τιμή όχι μόνο για μας, αλλά και για τους επιχειρηματίες και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στη γιορτή, αλλά γενικά τιμά και την παροικία μας. Η συμπαράστασή σας μας εψυχώνει να συνεχίσουμε να οργανώνουμε, αλλά και συνεχώς να αναβαθμίζουμε τη γιορτή του Κρασιού κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι που τα κυπριακά προϊόντα και οι επιχειρήσεις μας να γίνουν ακόμα πιο γνωστά στο βρετανικό κοινό. Αγαπητοί φίλοι, αξιοποιούμε την ευκαιρία να ευκράσουμε την ευγνωμοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους μας γενικά στους πρωτοπόρους, αυτούς που αρχικά συνέβαλαν την ιδέα να δουλέψουν σκληρά και να μετατραπεί από ένα λαϊκό πανηγύρι που άρχισε σε μια θαυμαστή γιορτή του Κρασιού και εμπορική έκθεση προσιτή σε όλη την οικογένεια. Κάτι για όλες τις ηλικίες με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Η εφημερίδα μας Παρικιακή είναι διπλά περήφανη που έχει δημιουργήσει αυτόν τον χώρο έκθεσης και προβολής των κυπριακών προϊόντων. Ένα χώρο μέσα από τον οποίο οι επιχειρήσεις μας έρχονται ακόμα πιο κοντά στον καταναλωτή. Πέρα τούτων, υπενθυμίζω και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εφημερίδα μας Παρικιακή σε όλους τους τομείς της παρικιακής ζωής, κυρίως ως ενημερωτικό όργανο και ως συνδετικός κρίκος με την πατρίδα. Τελειώνοντας, επιθυμώ με αυτήν την ευκαιρία να επαναβεβαιώσω τον πρόεδρο Χριστόφιαν και την κυβέρνηση του ότι είμαστε παρά το πλευρό του και κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν και ό,τι μας ζητηθεί που θα συμβάλλει στην ευόδοση των αγόραστων προσπάθειών του για εξέβρεση λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων και θα επανανώσει την Κύπρο μας
και των λαών μας. Καλωσορίζουμε και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την παρουσία στη γιορτή μας επιχειρήσεις από την Κύπρο μας, που κοντά στις συνοβιομηχανίες, τις τράπεζες, τις αερογραμμές μας, τη ΣΥΤΑ UK, έχουμε για πρώτη φορά το Κυπριακό Επιμελητήριο Πρόθεσης του Ιατρικού Τουρισμού. Μαζί μας πιστεύω έχουμε και τον πρόεδρο τη ΣΥΤΑ, κύριο Στάθην Κιτσίν. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Αγαπητοί φίλοι, δεν θα ήθελα να συνεχίσω παρά μόνο να σας ευχηθώ έναν όμορφο και ξένιαστο διήμερο στη γιορτή μας, στην οποία ελπίζουμε να απολαύσετε τα μέγιστα. Ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον ΥΠΑ τον Αρμοστήν, κύριον Αλέξανδρο Ζήνων, που τίθεται η γιορτή κάτω από την αιγίδα του. Τον αναπληρωτή ΥΠΑ τον Αρμοστήν, κύριο Γιώργο Χριστοφίδη, τον γενικό πρόξενο κύριο Γιώργο Γεωργίου, τον πολιτιστικό σύμβουλο Κύπρων Χαραλάμπου και θερμές ευχαριστίες στον Σάββα Παυλίδη, τον προϊστάμενο επιθεωρητή της ΚΕΑ για τη διοργάνωση του διαγωνισμού χορού και ζωγραφικής. Καθώς επίσης ευχαριστούμε τα στελέχη και μέλη του παρακτήματος Αγγέλ Βρετανίας για τη συνεργασία και βοήθειά τους και όλους γενικά που δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν για την επιτυχία αυτής της πολύ ωραίας και σημαντικής εκδήλωσης για την Παρικία και την Κύπρο. Ταυτόχρονα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και τη συνεχή στήριξη και αγάπη που επιδεικνύεται κάθε φορά για αυτήν τη γιορτή. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, διότι χωρίς τους χορηγούς και χωρίς τους εθελοντές και χωρίς εσάς φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνεται αυτή η γιορτή. Τα media sponsors RIC, Antenna, One Europe, LGR και Hellenic TV. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, της οποίας αποκορύφωμα θα είναι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μια σειρά αξιόλογων καλλιτεχνών από την Παρικία μας και από την Ελλάδα, τους αγαπητούς μας Λιγκερία, με το πλούσιο ρεπερτόριο και το παιδί της Παρικίας μας, το Σαρπέλ. Από την Κύπρο έχουμε το χορευτικό συγκρότημα Μπελεντρίου, που θα σας διασκεδάσουν με το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει. Καλή διασκέδαση, σας ευχαριστώ. Αμέσως μετά μίλησε ο πολιτιστικός υπεύθυνος του Δήμου Λεμεσού, Κλεώνας Αλεξάνδρου. Ας δούμε τι είπε. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια. Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, αδελφοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη απευθύνω θερμό χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Ανδρέα Χρήστου, του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, όλων των δημοτών και εμένα προσωπικά στους αδελφούς μας που ζουν και εργάζονται στην Αγγλία με την ευκαιρία της διοργάνωσης της γιορτής του κρασιού που γίνεται για αρκετά χρόνια εδώ στο Λονδίνο. Αγαπητά μας αδέλφια, μας συγκινεί το γεγονός ότι εκατοντάδες μίλια μακριά γίνεται από εσάς μια παρόμοια εκδήλωση που σκοπό έχει να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και την κουλτούρα του λαού μας και συνάμα να καλλιεργήσει και να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς σας με την πατρίδα και τους προγόνους μας. Η πρόσκλησή σας είναι η υπαρξιακή επιταγή, είναι πόθος αλήθειας και πνευματικής ισορροπίας. Τη νιώθουμε μέσα μας και σας ευχαριστούμε θερμά. Τέτοιες αποφάσεις συγκεντρώνουν και συντονίζουν τη ζωή μας και ζητούμε μόνιμη συνεργασία σε όλες τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις σας. Με αυτές τις σκέψεις συγχαίρουμε πραγματικά τους διοργανωτές και εθελοντές αυτής της υπέροχης γιορτής, ιδιαίτερα το Διευθυντή της Παρικιακής Αγαπητών Πάμπων Χαραλάμπους και αγαπητών συνεργάτη του Νεόφυτων Νικολάου, που μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και αρκετούς κόπους κράτησαν και διατήρησαν ζωντανά τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Η γιορτή του κρασιού που στη Λεμεσό γίνεται για 50 χρόνια και είναι πια παράδοση, έχει σκοπό να κρατήσει κατά κάποιον τρόπο στοιχεία της παράδοσης που συνδέουν το αμπέλι και το κρασί με τον αρχαίο θεό Διόνυσον και την Αφροδίτη, αλλά παράλληλα να προσφέρει στους ντόπιους και ξένους επισκέπτες την ευχέρεια να γνωρίσουν τα ελληνικά μας προϊόντα και όχι μόνον, και παράλληλα να διασκεδάσουν
προσφέροντάς τους μια σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που παρουσιάζουν κάθε βράδυ διάφορα συγκροτήματα τόσο από τον τόπο μας όσο και από το εξωτερικό. Για 50 χρόνια της γιορτής, ο Δήμος μας φρόντισε να δοθεί ένας πανηγυρικός χαρακτήρας, προσθέτοντας αρκετά νέα στοιχεία και καινοτομίες με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση και εμπλουτισμό της. Σε αυτό το πανηγύρι της χαράς έχουν εμπλακεί το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Γεωργίας, ο ΚΟΤ, οι νεοβιομηχανίες, τα Ενοποιεία, ο ΣΑΠ και άλλοι φορείς της πόλης μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Η φετινή γιορτή του κρασιού στην πόλη μας θα διοργανωθεί από 5η 8 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 του Ιδίου μηνός και θα είναι ιδιαίτερη χαρά να σας έχουμε όλους μαζί μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η προσπάθεια που καταβάλαμε τα προηγούμενα χρόνια να θέσουμε πάνω σε οργανωμένη βάση τις σχέσεις μας με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου γιορτής του κρασιού με παροικίες σε όλον τον κόσμο όπως Λονδίνο, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, καρποφόρησαν και είμαστε σε συνεχή επαφή για περισσότερη σύστηξη σχέσεων και πολιτιστικών ανταλλαγών. Πίνε κρασί, να έχει ζωή. Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριος Πίτερ Δρουσιώτης. Ας δούμε ένα απόσπασμα και από τη δική του ομιλία. Your Excellence, Mr. President, Your Eminence, Your Excellence, Cyprus High Commissioner, Honourable Members of Parliament and the European Parliament, David Barros, Marina Yannakoudakis, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, it is an honour and a privilege for me to be given the opportunity to address this opening of the Cyprus Wine Festival, which this year has been made even more special by the presence here of the President of the Republic of Cyprus, our good friend Dimitris Christofias, whom I warmly welcome on behalf of the UK Federation and our community in this country. This unique festival has become an annual celebration of Cyprus and the Cypriot community in the United Kingdom, as well as the many achievements of our community. And I must pay tribute to Barikiaki and its management for the leadership it has shown in creating this event and for sustaining it for more than a quarter of a century. Congratulations to Barikiaki for this great achievement. This is by far the largest and most diverse event of our community in this country, dedicated to Cypriot culture. And I'm delighted that it has been accorded the recognition that it deserves by the presence here for the first time in that capacity of the President of the Republic of Cyprus himself. Mr. President, we thank you for being here with us today. Your participation in this event certainly illustrates your love for our community and your keen interest in its fortunes, and that is highly appreciated by all of us here. Personally, I feel a sense of great joy as well as pride every time I visit this festival, because for me this is highly symbolic of the vibrancy of our community in this country and of the strong and continuing links which exist between the large Cypriot diaspora of the United Kingdom and the beautiful island of our ancestors, which is forever in our hearts. In a more subtle way, the significance of this event lies also in the fact that it brings together Cypriots and Britons of all backgrounds and ethnic origins in an environment which celebrates our diversity,
but which also highlights our shared values, the things we have in common, a sense of justice, tolerance of others, a love of freedom. So Greek Cypriots and Turkish Cypriots come together here in a spirit of solidarity and friendship that puts paid to the notion that these two communities are destined to be divided and sends yet another message that Cypriots, when able to exercise their free will, can and will build a common and independent Cypriot future for themselves and their island in a reunited country. So I say to you today, my friends, let this event be a celebration of Cypriot wine, culture, and business success, an occasion for music and entertainment. But let it also become a festival that celebrates the values which unite all Cypriots in pursuit of a common vision for a united, peaceful, and democratic country within the European Union. That is the Cyprus that each Cypriot deserves. That is the Cyprus for which we know you're fighting very hard, Mr. President. And I want you to know today that we in the United Kingdom, all Cypriots in the United Kingdom, stand by your side in this vital struggle. Thank you very much. Τώρα θα παρακολουθήσουμε το σύντομο χαιρετισμό του Σεβασμιότατου Αρχιεπίσκοπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριου Γρηγόριου. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλωσορίσετε, αγαπητοί αδερφοί και αδερφές εν κυρίω, dear friends and visitors of this festival, which was organized by the Greek Orthodox community in the great city of London. You are welcome. Είναι με πολύ χαρά και ιδιαίτερη εγκάφηση, γιατί βρίσκομαι για μια ακόμη φορά εδώ σε αυτήν την παραδοσιακή εκδήλωση, την οποία οργανώνει η Ομογένεια τώρα για πολλά χρόνια. Και πάντοτε θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που δειλά-δειλά οι τότε πρωτοπόροι αυτής της προσπάθειας οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Και με το χρόνο έχει ανδρωθεί, έχει μεγαλώσει, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και βρίσκεται εδώ, σε αυτό το εντυπωσιακό βασιλικό ανάκτορο. Θέλω να σας καλωσορίσω, να σας πω ότι η Ομογένεια εδώ συνεχίζει να καλλιεργεί την παράδοσή της, να αγωνίζεται για να μείνει ζωντανή και να διαθέτει όλων αυτών των δυναμισμών για την πρόοδό της και προπάντων να βάλει τη σφραγίδα της σε αυτήν τη χώρα που έκαμε δεύτερη πατρίδα της. Γι' αυτό και λαμβάνω την ευκαιρία, κύριε Διευθυντά Πρόεδρε του οργανισμού ή μάλλον της οργάνωσης του Φέστιβαλ του Κρασού, της γιορτής του Κρασού, να σας συγχαρώ θερμά και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι η Εκκλησία εδώ σε αυτήν τη χώρα αγκαλιάζει τον κόσμο της όλων. Δεν έχει τύχει η Εκκλησία, τα εχάλασε, και γι' αυτό τον λόγο τα παιδιά της όλα, είτε προέρχονται από την Κύπρο, είτε από την Ελλάδα, είτε είναι γεννήμοι εδώ, είτε έγιναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλους τους περιβάλλει με την ίδια αγάπη και την ίδια στοργή. Εμάς το μέλημά μας, η έννοια μας, η φροντίδα μας, η αγωνία μας είναι να παραμείνει αυτή η ομογένεια της Διασποράς ζωντανή, να μείνει χριστιανή, να μείνει ορθόδοξη, να μείνει ελληνική, να προσφέρει αντίδωρον εις τον τόπον αυτόν εις τον οποίον ευρύκε καταφυγήν και ελπίδα και μέλλον, και να έχει τη δύναμη και το πείσμα να συνεχίσει αυτήν την παράδοση. Γι' αυτό και χαιρετίζομαι όλους σας. Καλωσορίσετε
Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μετά το μεσημέρι έκαμε καλό καιρό, έκαμε ήλιο. Το πρωί που ήταν συννεφιασμένος και βροχερός ο καιρός, λέγω, ο κόσμος δεν θα βγει έξω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι ευλόγησε ο Θεός κατά κάποιον τρόπο αυτήν την ιερή προσπάθεια. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Περιμένουμε από εσάς. Διότι η Ομογένεια περιμένει από εσάς να ακούσει τα νέα για το μέλλον της Δημοκρατίας της Κύπρου με το ψήφο του λαού της, εξελέγεται Πρόεδρος. Καλώς ορίσετε. Μετά τον Αρχιεπίσκοπο μίλησε ο Πρόεδρος των Αμπελοϊνικών Προϊόντων Κύπρου, κ. Εδουάρδος Χατζηχάνα. Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία του. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζομαι τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια, και πραγματικά η τιμή που δίδεται και η αξία που προσδίδεται σε αυτήν την γιορτή του κρασιού έχει αναβαθμιστεί πολύ περισσότερο από ό,τι ακόμα και στην Κύπρο. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκαλισμένοι και προσκαλισμένες, είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι εδώ αποδεχόμενος την πρόσκλησή σας. Μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχές για επιτυχή διοργάνωση στην εκδήλωσή σας, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Διεύθυνσης του Συμβουλίου Αμπελοϊνικών Προϊόντων, το οποίο είναι το καθήλυν αρμόδιο όργανο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής πολιτικής στον αμπελοϊνικό τομέα. Ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και με τα χαράς προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια για την οργάνωση και υλοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων, διότι συμβάλλουν στην προβολή και προώθηση του κυπριακού κρασιού, στόχων που αποτελεί για μας πρωτίστατο μέλημα. Η σημασία που δίδεται σε αυτόν τον κλάδο, τόσο από το Συμβούλιο Αμπελοϊνικών Προϊόντων, όσο και από το κράτος, φανερώνεται και από την εδώ παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον οποίο ξανά θερμά καλωσορίζουμε. Με χαρά βλέπω ότι οι Κύπροι του Ηνωμένου Βασιλείου οργανωθήκατε με τρόπο που δυναμώνει τις σχέσεις σας, γεγονός που βοηθά στην περαιτέρω επιτυχή δραστηριοποίησης σας σε διάφορους τομείς, όπως ο οικονομικός και ο πολιτιστικός. Επιπλέον, αποτελεί ένδειξη της σημασίας που αποδίδεται στη διατήρηση και προαγωγή των παραδοσιακών μας αξιών και στην ενίσχυση των δεσμών με την Κύπρο μας. Η γιορτή του κρασιού εδώ στο Λονδίνο λειτουργεί ως μέσο προβολής των κρασιών μας, τα οποία πρέπει να τονίσουμε ότι είναι άριστης ποιότητας, αποτέλεσμα των έντονων και συντονισμένων προσπαθειών που καταβάλλονται τόσο από το Συμβούλιο Αμπελοϊνικών Προϊόντων, όσο και από τους συνοποιούς και αμπελουργούς μας τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που μας δίδονται μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος θεωρείται ως η γενέτρια του κρασιού. Ισχυρισμός που ενισχύεται και από αρχαιολογικές ανακαλύψεις που έγιναν στην Κύπρο, με τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι το κρασί παράγεται στην Κύπρο εδώ και 5.500 χρόνια. Το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον στον τομέα της συνοποίησης είναι έντονο και απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιοτικά κρασιά μεγαλύτερες. Η ποιότητα, η μοναδικότητα, η καινοτομία, η δημιουργικότητα αποτελούν τα κύρια συστατικά επιτυχίας και προόδου κάθε εινοποιού. Η κυπριακή εινοποιία, αξιοποιώντας τα αποκαλυπτικά πλεονεκτήματα που της παρέχει η γεωγραφική θέση του νησιού και διαμέσου του εξυγχρονισμού και της εξειδίκευσης, κατάφερε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και με αξιώσεις διεκδικεί μερίδιο στη διεθνή αγορά, παρουσιάζοντας και παράγοντας κρασιά μοναδικής ποιότητας. Η επιτυχής πορεία φαίνεται τόσο από τις ντόπιες και διεθνείς διακρίσεις των κρασιών μας, όσο και από την προτίμηση και αυξανόμενη ζήτηση στη διεθνή αγορά. Επόμενος ομιλητής ήταν ο κεντρικός οργανωτικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, κ. Χρήστος Αλέκου. Φίλε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, σεβασμιότατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι απόδημοι της Κυπριακής, της Παρικίας της Μεγάλης Βρετανίας. Από μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, μεταφέρω θερμό χαιρετισμό στην Κυπριακή Παρικία της Μεγάλης Βρετανίας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνω στους διοργανωτές της γιορτής του κρασιού με τις ευχές μας για κάθε επιτυχία. Η γιορτή του κρασιού είναι κορυφαίο γεγονός για την Παρικία. Είναι ευκαιρία συναπαντήματος για τους Κύπριους απόδημους. Ευκαιρία ανανέωσης των δεσμών μεταξύ των Κυπρίων πρώτης και νεότερων γενιών.
Η γιορτή του κρασιού δεν είναι όμως απλά ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι και ένα μεγάλο πολιτιστικό και εμπορικό γεγονός για την Παρικία, το οποίο δίνει βήμα σε καλλιτέχνες, αναδεικνύει τον κυπριακό πολιτισμό και προωθεί τα εμπορικά προϊόντα όσων συμμετέχουν. Ως ΑΚΕΛ χαιρετίζουμε τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων και ενθαρρύνουμε την αναβάθμιση τους. Επιδίωξη θα πρέπει να είναι κάθε φορά αυτές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών και να κρατούν άσβεστο το ενδιαφέρον των νέων γενιών της κυπριακής παροικίας για την Κύπρο. Το κόμμα μας ανέκαθεν διατηρεί αγαστούς δεσμούς με την παροικία της Βρετανίας. Οι απόδημοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην επίτευξη των στόχων του κυπριακού λαού. Ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος για τον λαό μας δεν είναι άλλος από την επίλυση του κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας το συντομότερο δυνατόν. Από το 1977 ως ελληνοκυπριακή κοινότητα συμφωνήσαμε ότι ο στρατηγικός μας στόχος είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος. Λύση που θα βασίζεται σε αρχές, θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας και θα διασφαλίζει ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζήσουν μαζί ειρηνικά. Αυτό το στόχο επιδιώκει να εκπληρώσει ο πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας με τις άοκνες προσπάθειές του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παραμένοντας προσιλωμένος σε αρχές και δίχως να εγκλωβίζεται σε τυπικότητες σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, κατάφερε να δώσει όθηση στο κυπριακό. Πέτυχε να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι έχει την ειλικρινή βούληση για επίλυσή του. Εδώ και 3 χρόνια που διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, έχουν καταγραφεί αρκετές συγκλήσεις αλλά και αποκλήσεις. Στοιχείο το οποίο αναδεικνύει ένα αναντίλεκτο γεγονός, ότι τα 37 χρόνια κατοχής έχουν δημιουργήσει πολλά δυσεπίλητα προβλήματα πέραν της αδιάλαξίας της Τουρκίας, που συνεχίζει να είναι ο κύριος λόγος και το κύριο εμπόδιο για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα βεβαίως για το κυπριακό θα αναφέρει ο πρόεδρος, ο οποίος έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Εγώ θα αρκεστώ να αναφέρω ότι ορθά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραμένει προσιλωμένος στη διαδικασία που συμφωνήθηκε. Επιμένοντας σε αρχές, καταβάλει με αποφασιστικότητα κάθε προσπάθεια για να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι τώρα είναι η ώρα για λύση του Κυπριακού και ότι τώρα η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή της προς την Τουρκία. Το τελευταίο καιρό, φίλες και φίλοι, δίνουμε στην Κύπρο ακόμα μια σημαντική μάχη που έχει σχέση με την οικονομία ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια από μέρους του Προέδρου και της κυβέρνησης να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι επιπτώσεις από την κρίση να είναι όσον το δυνατόν πιο ανώδυνες. Ήδη οι συναντήσεις του Προέδρου με τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν ολοκληρωθεί έχουν αναδείξει το στοιχείο της συνένεσης, γεγονός που ικανοποίησε όλους όσους πραγματικά γνιάζονται για τον τόπο, για την οικονομία και για την ευημερία του λαού μας. Και σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, αποτελούν θλιβερή παραφωνία όλοι εκείνοι οι οποίοι κάθε άλλο παρά έχουν στην έγνοια τους το συμφέρον του τόπου και του λαού μας. Τόσο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, αλλά και στα θέματα της οικονομίας, πρέπει όλοι, φίλες και φίλοι, να συνειδητοποιήσουμε ότι το διακύβευμα δεν είναι η επικράτηση της όποιας πολιτικής δύναμης στις μελλοντικές εκλογικές μάχες, αλλά η επικράτηση του δίκαιου στη μεγάλη μάχη που δίνει ο λαός μας σήμερα, στη μάχη για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της πατρίδας μας. Ο κυπριακός λαός εδώ και 37 χρόνια αγωνίζεται για να ανατείλουν καλύτερες μέρες για το πολύπαθο νησί μας. Με την επιβεβαίωση που λάβαμε από το κυπριακό λαό στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, τη συνέχιση του πρωταγωνιστικού μας ρόλου στην κυπριακή κοινωνία, δηλώνουμε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι τη χαραυγή εκείνης της μέρας που θα δικαιώσει τη μνήμη των ηρώων μας, τις θυσίες και τους αγώνες μας. Να αγωνίζεται για το μέλλον, για ένα μέλλον ειρηνικό και ασφαλές. Ένα μέλλον στο οποίο θα μεσουρανεί πάνω από την Κύπρο ο ήλιος της ειρήνης, της λευτεριάς και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε αυτή την προσπάθεια,
Ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Κυπρίων αποδήμων, είναι σημαντικός και καθοριστικός. Ευχαριστώντας σας για τη στήριξη που προσφέρετε στην πολιτική ηγεσία και τον κυπριακό λαό, σας καλώ να εντείνετε τις προσπάθειές σας. Η φάση που διέρχεται ο τόπος μας είναι κρίσιμη και απαιτεί συστράτευση όλων μας για την ευόδοση των στόχων και των προσδοκιών του λαού στο σύνολο του, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη γιορτή του κρασιού, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια μας εις τους οργανωτές, φίλε Πάμπο. Ευχαριστώ.